Πάμε τώρα να δούμε στην Μπέλα ποια είναι η εικόνα που άφησε η Μίδια ή ακόμη αφήνει πίσω της. Ο Δημήτρης Τσουφλίδης, συνάδελφος δημοσιογράφος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα να έχουμε τους θεατές μας. Η Μίδια, θα έλεγα, ότι πέρασε όπως και σε όλη την Βόρειο Ελλάδα και στη χώρα τώρα πλέον και άφησε και εδώ τα σημάδια της. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας, κυρίως τα παιδινά, η θερμοκρασία είναι γύρω στους -1 με -2 βαθμούς, ενώ οι θερμοκρασίες βέβαια, και αν πιάσουμε τα ορεινά, είναι ακόμα πιο χαμηλές. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα και δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα στις περιοχές των 4 δήμων των περιφερειακών της περιφερειακής ενότητας Πέλλας, αν εξαιρέσει κανείς βέβαια την περίπτωση της δημοτικής ενότητας Βεγορίτιδας και βέβαια τον ορεινό όγκο, θα λέγαμε, της περιφερειακής ενότητας Πέλλας, και που εκεί η κίνηση των οχημάτων γινόταν με αντιληπτικές αλυσίδες. Αυτή την ώρα που μιλάμε? Αυτή την ώρα, ακόμα και σε κάποια στα ορεινά σημεία, κυρίως πάλι της δημοτικής ενότητας Βεγορίτιδας, η κίνηση γίνεται με αντιολυστικές αλυσίδες, αλλά δεν υπάρχει διακοπή στην κυκλοφορία και αυτό πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια τόσο και στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας όσο και στους 4 δήμους στα συνεργεία που πραγματικά νυχθημερών δουλέψανε για να έχουμε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η κατάσταση το πρωί σε πολλές περιοχές, κυρίως παιδινές της Πέλλας, ήταν σαφώς βελτιωμένη. Είχαμε έναν ήλιο πολλές φορές, ο οποίος αυτός ευτυχώς κατάφερε να λιώσει πολλά από τα χιόνια και να είναι λίγο βελτιωμένη κατάσταση. Σήμερα δυστυχώς περιμένουμε με βάση τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων ότι η θερμοκρασία θα φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το βράδυ. Το βράδυ ειδικώς βέβαια, και αυτό χρειάζεται προσοχή από τους οδηγούς, γιατί η παγωνιά και οι δρόμοι που είναι αυτή τη στιγμή με τα λιωμένα χιόνια είναι κρύβει πολλές παγίδες. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο σοβαρό, να πω, κάποιο τροχαίο ατύχημα ή κάτι άλλο εδώ στην Πέλλα, αλλά ειδικότερα η αυριανή ημέρα και όσοι θα κινηθούν τουλάχιστον κάπως στις βραδινές πλέον ώρες, ο ήλιος δει σιγά σιγά, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αυτή βέβαια πρέπει να πούμε, Κατερίνα, σε αυτό το σημείο που είναι ανήσυχοι και πραγματικά είναι σε αναμένα κάρβουνα, θα σου έλεγα εγώ, είναι οι αγρότες. Μάλιστα. Οι αγρότες μας, οι οποίοι πραγματικά φοβούνται οι θερμοκρασίες αυτές τι επιπτώσεις θα έχουν στις παραγωγές τους, κυρίως στις δεντρώδεις καλλιέργειες. Εννοείται ότι εδώ και καιρό έχουν τελειώσει τα κλαδέματά τους και βέβαια περιμένουν σιγά σιγά τα δέντρα, θα περιμένα ήταν στην τελική ευθεία για να ξυπνήσουμε που λέμε, και φοβούνται ότι αυτές οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες θα δημιουργήσουν προβλήματα είτε στην παραγωγή τους, είτε θα δημιουργήσουν προβλήματα με το να καταστρέψουν, να παγώσουν κάποια δέντρα, και πραγματικά περιμένουν με αγωνία να δουν τι θα γίνει και σε ποιο σημείο ενδεχομένως θα έχουν τις όποιες ζημιές. Προφανώς θα υπάρχουν προβλήματα, Δημήτρη, σίγουρα, γιατί ο παγετός θα κρατήσει αρκετές ημέρες. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες τις βραδινές ώρες. Αυτό ακριβώς φοβούνται, θα σου έλεγα εγώ, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τις καλλιέργειες αυτές, τις πολυετής και τις συνεντρώδεις καλλιέργειες, και πραγματικά ανησυχούν. Έτυχε να μιλήσω με αρκετούς από αυτούς σήμερα το πρωί. Περιμένουν θερμοκρασίες αυτές για να δουν πραγματικά τι ζημιά θα τους κάνει, γιατί μου λένε οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει πιθανότητα, Δημήτρη, να μην έχουμε κάποιες ζημιές. Απλά τώρα θέλουμε να δούμε το ποσοστό αυτών των ζημιών, και βέβαια η αγωνία τους είναι αν κάποιος τέλος πάντων μετά από όλα αυτά και την εξέταση της κατάστασης θα μπορέσει να τους αποζημιώσει ή θα μπορέσει τέλος πάντων να τους καλύψει το εισόδημα που πιθανόν θα χάσουν. Και βέβαια ήταν μια χρονιά που ήταν ιδιαίτερος, θα λέγαμε, για όλους, και για τους επαγγελματίες και για τους αγρότες ακόμα, ήταν ιδιαίτερα πολύ δύσκολη χρονιά και με την πανδημία, και θα έλεγα ότι αυτό ήταν το κερασάκι σε μια πολύ πικρή τούρτα. Δημήτρη, οι Δήμοι μερίμνησαν για τους ανθρώπους που προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα για εμβολιασμό. Οι άνθρωποι που αναγκαστικά έπρεπε να μετακινηθούν εφόσον αποφάσισαν ότι θα πάνε να εμβολιαστούν. Εδώ με τους εμβολιασμούς είχαμε κάποια άλλα προβλήματα, Κατερίνα, που πρέπει να σου πω. Εγώ προσωπικά δεν άκουσα για μέρημνα των Δήμων για να μπορέσουν να έχουν τους ανθρώπους να πηγαίνουν στα εμβολιαστικά κέντρα τα οποία υπάρχουν στο νομό. Δεν έτυχε, τουλάχιστον σε δική μου την αντίληψη και με βάση αυτά που
διαβάζω καθημερινά, δεν έτυχε να ακούσω κάτι για μέρημνα για αυτό το θέμα. Απλά έχει γίνει λίγο ένα μεγάλο μπέρδεμα, κυρίως με τα... και αυτό που διάβασα και ξέρω και από γραμματές που έκανα, υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα με τα εμβολιαστικά κέντρα. Ήταν από ανθρώπους δηλαδή, και κυρίως θέλω να πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πώς τροφοδοτούνται κεντρικά τα εμβολιαστικά κέντρα, να πάνε να κάνουν εμβόλια από την περιοχή των Γενιτσών. Έχω ακούσει ότι τους έχουν ζητήσει να πάνε να κάνουν εμβόλιο στα Κουφάλια, σε μια γειτονική περιοχή, η οποία θα λέγαμε ότι είναι περίπου στα 15 με 20 χιλιόμετρα, αλλά τους αναγκάζουν να φύγουν από το νοσοκομείο των Γενιτσών, θα έλεγα εγώ και από το κέντρο υγείας μάλλον των Γενιτσών, και να πάνε εμβολιαστούν σε ένα γειτονικό νομό, σε μια γειτονική πόλη. Το ίδιο έχω ακούσει και για κάποιες άλλες περιπτώσεις που τους οδηγούν να πάνε για εμβολιασμό στα κέντρα υγείας, στο κέντρο υγείας της Νάουσας, που αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάπως κάτι δεν πηγαίνει καλά στο σχεδιασμό. Δηλαδή άλλα εμβόλια λογικά δίνουν σε κάποια άλλα εμβολιαστικά κέντρα και άλλα εμβόλια δίνουν σε άλλα εμβολιαστικά κέντρα. Έχει παρατηρηθεί σε πάρα πολλές περιοχές αυτό το φαινόμενο που λες, ολόκληρη τη χώρα. Και είναι πολλά τα χιλιόμετρα που πρέπει να διανύσουν στις περιπτώσεις που αναφέρεις, ειδικά για την Νάουσα. Κατερίνα, τα χιλιόμετρα θα έλεγε ο κάποιος ότι προκειμένου στην ανάγκη και προκειμένου να καταφέρουμε να φύγουμε από αυτές τις άσχημες συνθήκες τις οποίες έρθουμε, θα ήταν εντάξει. Όταν πρέπει να γίνουν όμως με χιόνι ή όταν πρέπει να γίνουν με άσχημες συνθήκες στο δόστρωμα, πραγματικά είναι πολύ ακόμα δυσκολότερο για να μεταβεί κάποιος. Έχω ακούσει μάλιστα και για περιπτώσεις που υπάρχουν αρκετές ακυρώσεις στα εμβόλια, σε αρκετές περιπτώσεις που έχω ακούσει σε εμβολιαστικά κέντρα, και εκεί επιστρατεύονται, θα λέγαμε, η εύκολη λύση, που η εύκολη λύση ποιοι είναι, οι στρατιώτες και τα σώματα ασφαλείας, προκειμένου τα εμβόλια αυτά να μην αχρηστευτούν και να μην, θα λέγαμε, πάνε χαμένα, όπως λέμε. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις επιστρατεύεται ο στρατός για να βγάλει το φίδι από την τρύπα, κάνοντας εμβόλια στους στρατιώτες και βέβαια και στα σώματα ασφαλείας. Είναι και αυτό, θα λέγαμε, μια συνθήκη ίσως κάποιου κακού σχεδιασμού, ίσως λόγω και της κακοκαιρίας που δεν μπορούν να μετακινηθούν οι άνθρωποι αυτοί και να είναι παρόντες στα ραντεβού τα οποία έχουν κάνει. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα, Δημήτρη, τώρα γενικά. Από ό,τι ξέρουμε και έχει υπάρξει ενημέρωση από νωρίς το πρωί, η περιφέρεια αποφάσισε να κρατήσει κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων με τηλεκπαίδευση αύριο, και από αύριο θα αποφασίσουν οι Δήμοι για την Τετάρτη. Εκτιμάς ότι θα ανοίξουν κανονικά τα σχολεία την Τετάρτη? Πώς βλέπεις την κατάσταση στο νομό? Στην περιφερειακή ενότητα Πέλαση υπήρξε η εξής ιδιαιτερότητα. Οι τρεις από τους τέσσερις Δήμους της περιοχής, δηλαδή ο Δήμος της Έδεσας, της Αλμοπίας και της Κίδρας, με απόφαση των Δημάρχων έχουν κλείσει τα σχολεία τους μέχρι και την Τετάρτη. Δεν αναμένανε την απόφαση του Περιφερειάρχη. Μόνο ο Δήμος Πέλας διαφοροποιήθηκε από αυτούς τους τρεις Δήμους. Είχε βγάλει μια ανακοίνωση ότι την Κυριακή, για σήμερα Δευτέρα, ότι θα υλοποιήσει την απόφαση του Περιφερειάρχη, και σήμερα ο Δήμαρχος Πέλας με καινούργια του ανακοίνωση, με απόφασή του, έχει κλείνει τα σχολεία για την Τρίτη και την Τετάρτη. Είναι μια απόφαση αυτή η οποία θα έλεγα ότι είναι η αυτονόητη απόφαση, γιατί δεν μπορεί με τέτοιες καιρικές συνθήκες και με τέτοια κατάσταση, με τον παγετό και με τα χιόνια, σε πολλές περιπτώσεις να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, αλλά ακόμα και αν ήταν δυνατή η μετάβασή τους στα σχολεία τους, δεν θα μπορούσε να γίνει ο αερισμός ο οποίος προβλέπεται. Έτσι. Είτε από το Υπουργείο Υγείας είτε από το Υπουργείο Παιδείας, γιατί πραγματικά τα παιδιά μπορεί να γλιτώναν είτε από το COVID είτε να γλιτώναν από άλλες από αυτές τις καταστάσεις, αλλά σίγουρα τα παιδιά μας θα ήταν με πνευμονία ή με κάποιες άλλες σοβαρές παθήσεις, με δεδομένο ότι είναι πολικές οι θερμοκρασίες, θα λέγαμε, όσο και να λέμε ότι είναι, τα καλοριφέρ είναι αναμένα. Και βέβαια σε αυτό το σημείο πρέπει να σου αναφέρω μία ακόμα παράμετρος του προβλήματος των κλειστών σχολείων, γιατί πραγματικά οι ταξιτζίδες της περιοχής, οι οποίοι υπάρχουν και οι οποίοι πραγματοποιούν σε κάποιες περιπτώσεις μεταφορά μαθητών, πραγματικά έχουν δεχθεί και από αυτό το σημείο, θα λέγαμε, ένα πλήγμα, αφού τα συνεχείς μέρες που παραμένουν κλειστά τα σχολεία σημαίνει για αυτούς χαμένα μεροκάματα και σημαίνει πάλι απώλεια εισοδήματος, και σίγουρα θα πρέπει και σε αυτό το σημείο να μεριμνήσουν
κάποιοι για να δούνε με ποιον τρόπο οι άνθρωποι αυτοί με τις τόσες που χάνουν πολλά μεροκάματα, θα έλεγα, από τη μεταφορά των μαθητών. Αυτό δεν ισχύει και για τα ΚΤΕΛ, Δημήτρη, που εκτελούσαν τις μεταφορές. Γιατί όταν άνοιξαν διαφορετικές βαθμίδες, χωρίς την δευτεροβάθμια και μόνο η πρωτοβάθμια, υπήρξε θέμα. Φτάνουν σε σημείο να κάνουν μεταφορές μόνο με μαθητές. Κάτι που κρίθηκε ασύμφορο από πολλά ΚΤΕΛ. Έτσι ακριβώς είναι. Απλά η διαφορά, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, τα ΚΤΕΛ μεταφέρουν με βάση τα πάσο τα οποία έχουν οι μαθητές. Παλιά, πριν από αρκετά χρόνια, υπήρχε σε ειδικά δρομολόγια μόνο με μαθητές, ενώ τώρα πλέον στην Πέλλα τουλάχιστον η μεταφορά γίνεται με τα πάσο, οπότε είναι πολύ σωστό αυτό που είπες και πολύ σωστά το έθεσες. Εννοείται ότι και τα ΚΤΕΛ και τα αστικά τα οποία υπάρχουν και αυτοί χάνουν μεροκάματο, θα έλεγα ότι χάνουν αρκετούς πόρους και ειδικότερα σε μια εποχή που καλά-καλά δεν έχουν, θα λέγαμε, πολίτες να μεταφέρουν στα διάφορα σημεία, γιατί δεν τους προτιμάνε. Αυτό έχεις δίκιο που το αναφέρεις, γιατί επίσης φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούσαν να βάλουν πολλά παιδιά μέσα, ακόμη και τα ταξί. Αν σε κάποια προηγούμενη εκτός COVID περίοδο έβασαν μέχρι και πόσα, 3 παιδάκια θα μπορούσαν να κάνουν σου πίσω λογικά. Υπάρχουν, επειδή η οικία η οποία ήταν προ-COVID εποχή, πραγματικά οθούσε να βάλουμε όσο δυνατόν ακόμα και 4 παιδιά να βάλουμε μέσα. Και πρέπει να σου πω λίγο σε αυτό το σημείο, πρόκειται κυρίως για άτομα, γιατί τα ταξί μεταφέρουν άτομα τα οποία πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία. Πρόκειται για τις κατηγορίες, θα έλεγα, ατόμων κυρίως με αναπηρίες και βέβαια σε κάποιες δυσπρόσιτες περιοχές που είτε δεν μπορεί να πάει το ΚΤΕΛ, είτε υπάρχουν μόνο 3-4 παιδιά να μεταφέρουν. Πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που κυρίως κλήθηκαν να το αντιμετωπίσουν οι περιφέρειες, διότι οι υπεύθυνες για τη μεταφορά των μαθητών είναι οι περιφέρειες και οι περιφερειακές, οι κατατόπους περιφερειακές ενότητες. Πραγματικά ήταν ένα σταυρόλεξο για πολύ καιρούς με τη Θαρκαία, πώς θα καταφέρουν να συνδυάσουν και την οικία η οποία είχε βγει για το COVID, αλλά και βέβαια ειδικώς όταν καταλαβαίνεις και εσύ ότι όταν μεταφέρεις άτομα τα οποία είναι αμαία ή άτομα με αναπηρίες, είναι ακόμα πιο ευαίσθητα σε σχέση με άλλα παιδιά, γιατί έχουν ήδη κάποια προβλήματα υγείας. Δεν ξέρω, μακάρι να τελειώσει όλο αυτό, μακάρι είτε λέγεται COVID είτε λέγεται κακοκαιρία να περάσει για να μπορέσουν και να ανοίξουν τα σχολεία και προπαντός με ασφάλεια να μετακινούνται και οι μαθητές και να είναι στις αίθουσες με ασφάλεια. Πάντως, Δημήτρη, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι απορίας άξιο, γιατί δεν πήραν μια απόφαση συνολικά στη χώρα με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες στις ακραίες να κλείσουν τα σχολεία και να συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση για άλλη μια εβδομάδα. Τόσους μήνες το κάναν, δεν χάθηκε ο κόσμος για μια εβδομάδα, θεωρώ. Παρά να διακινδυνεύσουν να βάλουν τα παιδιά κάτω από αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες μέσα στις αίθουσες, μέσα στις τάξεις. Με όλα αυτά που προηγήθηκαν και τις σκέψεις επί συσκέψεων και με το Υπουργείο Παιδείας. Καταρίνα, σε προσωπικές συζητήσεις τις οποίες κάνω, αλλά μου δίνεις και το βήμα να το πω, πρέπει να σκεφτεί με ποιον τρόπο το Υπουργείο Παιδείας θα δει πώς θα πάει αυτή η χρονιά και αν δύναται αυτή η χρονιά να προσμετρηθεί ή αν πρέπει να βρεθεί κάποια άλλη λύση. Για παράδειγμα, θα σου πω για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, φτάσαμε να είμαστε σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, γιατί κοκκινήσαμε, εντός εισαγωγικών κοκκινήσαμε, μπήκε στο κόκκινο η περιοχή πολύ πιο νωρίς, αναγκαστήκαν τα παιδιά μας να πάνε σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα σχολείο. Κλείσαμε επίσης νωρίτερα σε σχέση στο δεύτερο, θα λέγαμε, στο δεύτερο κύμα, μόλις αλλάξαν και τα δεδομένα πάλι. Κλείσαμε πάλι νωρίτερα σε σχέση με τις άλλες περιοχές. Χάθηκαν πολλές ώρες. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τμήματα τα οποία κλείσανε και αυτά λόγω περιστατικών COVID όταν ανοίξαν σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν έχει γίνει ένα σωστό μάθημα και όσο και να λέμε ότι η τηλεεκπαίδευση αναπληρώνει, δυστυχώς δεν μπορεί να αναπληρώσει τα μαθήματα αυτά. Πρέπει να βρούνε οι υπεύθυνοι, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, δεν είμαι εγώ για να τους δώσω τις λύσεις. Εγώ είμαι για να καταγράψω το πρόβλημα, εγώ και η εκπομπή σου, και από εκεί και πέρα οι υπεύθυνοι να δώσουν τις λύσεις, γιατί πραγματικά αυτή η χρονιά είναι άδικη για πολλά από τα παιδιά, ειδικότερα τα παιδιά της τρίτης ηλικίου, ειδικότερα για τα παιδιά τα οποία είναι πρωτάκια στα δημοτικά, να γίνεται μια τηλεεκπαίδευση, η οποία δεν λέω εγώ ότι δεν την κάνουν σωστά οι δάσκαλοι, οι καθηγητές ή οποιοδήποτε, αλλά τα παιδιά από αυτό το περατεταμένο. Να υπολείπεται σε πολλά, Δημήτρη, από τη διαζώση εκπαίδευση ούτως ή άλλως. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση και όλα τα αναλυτικά στοιχεία που μας έδωσες για τον νομό και την κακοκαιρία. Καλή σου συνέχεια, Δημήτρη.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και να προσέχει ο κόσμος που θα βγει έξω. Πάνω απ' όλα. Τώρα,